ο Κώστας Σόμερ είναι γνωστός ηθοποιός που έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Το 2005 εμφανίστηκε στην ταινία του Hollywood Deuce Bigalow, ο Ευρωπαίος Gigolo με πρωταγωνιστή τον Rob Schneider. Στην Ελλάδα έγινε διάσημος όταν έπαιξε τον Ηλία, έναν Αλβανό εργαζόμενο στην σειρά «Η αγάπη ήρθε από μακριά». Έχει εμφανιστεί επίσης σε πολλά έργα του Broadway, παίζοντας το ρόλο του Joe Bonaparte στο Golden Boy και Lilliam, απολαμβάνει τα Extreme Sports και πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά Extreme Summer. Το τελευταίο κινηματογραφικό του έργο είναι το Berlin I Love You, με ένα Hollywoodιανό cast όπως Keira Knightley, Helen Mirren, Luke Wilson και Mickey Rourke. Σημερινή μου συνέντευξη with my star foodie της ημέρας, έλεγα I'd catch a wave και βρέθηκα εδώ στον Άλλου με τον Στέλιο. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε στον Άλλου, εδώ στον Άλυμο στην Αθήνα. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε. Τον Άλλου τι είναι? Λοιπόν, τον Άλλου είναι μια χαβανέζικη λέξη, το οποίο σημαίνει κύμα. Και θεωρούμε ότι ταιριάζει πολύ στο setup εδώ πέρα, γιατί είμαστε ακριβώς πάνω στο κύμα. Τον Άλλου είναι ένα καφέ bar restaurant, το οποίο λειτουργεί όλο τον χρόνο έτσι. Και είναι ένα μέρος που τα συνδυάζει όλα. Πρωί, βράδυ, χειμώνα, καλοκαίρι. Και τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, είπατε ότι έχουμε τους καλλιτέχνες που έρχονται και τραγουδάνε. Μου είχες πει πριν ότι έχεις και DJs. Φέρνεις και DJs από έξοδο. Ναι, φυσικά κάνουμε, ειδικά το καλοκαίρι, κάνουμε κάποια μεγάλα events με γνωστούς DJs. Όχι Έλληνες, από εξωτερικό. Από έξω, ναι. Κάτι το οποίο αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Και το φθινόπωρο ερχόμαστε πιο πολύ για το party, θα έλεγες, για το φαγητό. Ναι, το φαγητό παραμένει στο ίδιο high quality που προσφέρουμε. Ναι. Χειμώνα, καλοκαίρι. Τι τύπο φαγητό, τι cuisine είναι εδώ, είναι Μεσόγειο? Κατά βάση ναι. Okay. Θέλουμε να παραμείνουμε κοντά στην ελληνική κουλτούρα. Ναι. Υπάρχουν νότες διεθνούς κουζίνας. Ναι. Η σεφ μας είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί ο κόσμος να επισκεφτεί τη σελίδα μας στο Facebook ή στο Instagram. Ναι. Όπου έχουμε όλο το range των event και όλο τα services που προσφέρει το μαγαζί. Λοιπόν, Nalu, Hawaiian for Wave, ωραίο κόσμο, να έρθετε εδώ όταν έρθετε Αθήνα, because είστε τόσο κοντά στο κέντρο, είναι απίστευτο που δεν είμαστε στο Rio. Είναι περίπου 15 λεπτά το πολύ από το κέντρο. Κώστα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω από κοντά και που είσαι και foodie και star, γιατί είσαι και σε super form. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, αλλά είναι γνωστό ότι είσαι, you know, you work out, κάνεις extreme sports, θα μιλήσουμε λίγο και για αυτά. Αλλά γενικά πώς κρατάς αυτή τη φόρμα? Are you a healthy foodie ή τρως ό,τι να είναι? Well, you know what I am. Είμαι, εντάξει, εμένα είναι το lifestyle μου αυτό. Right. Δηλαδή, έχω βρει τρόπους να φτιάξω το φαγητό μου έτσι ώστε να μου αρέσει. Mm-hmm. Χωρίς να στερούμε κάτι. Και έχεις και καταγωγή από Κρήτη. Πατέρας μου την Κρήτη, ναι. Η μάνα μου Γερμανίδα, πατέρας μου την Κρήτη. Και εσύ τώρα μεγάλωσες, γεννήθηκες στη Γερμανία. Γεννήθηκα στη Γερμανία, μεγάλωσα εδώ, ξαναπήγα στη Γερμανία, έκανα εκεί sports, πήγα σε μια αθλητική σχολή και πήρα και ένα πρωτάθλημα Γερμανία στα 100 μέτρα τέλος πάντων τότε. Μπράβο. Και μετά από αυτό πήγα για σπουδές στο UCLA. Θα μου λες και το frozen yogurt, μια ιστορία εκεί. Για πες μου λίγο αυτό, because I love frozen yogurt. Και κοίταξε, εγώ αυτό το πρωτογνώρισα στο Los Angeles και ήταν like, για να πας στο μαγαζί, two blacks waiting people, two blacks. Και έλεγα, εντάξει, αυτό πρέπει να το φέρω στην Ελλάδα, ας πούμε. Τελικά δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί αυτό για να το φτιάξεις, για να φτιάξεις αυτό το soft ice cream με γιαούρτι, θέλει μια ειδική τέχνη. Και αφού τα καταφέραμε μεγάλο αγώνα τώρα, σου λέω, στην Ελλάδα στην αρχή δεν περπάτησε πολύ αυτό. Και αφού πέρασε, θα σου πω τώρα, 2-3 χρόνια, κάποια στιγμή στην Γλυφάδα είχε 18 frozen yogurt. Ναι. Κώστα, λέω να κάνουμε κάτι extreme. Sure you want to do that? Εσένα λίγο φοβάμαι. Για πες μας για το extreme summer. Αυτό ήταν μια ιδέα που τη δούλευα κανένα 2 χρόνια. Την έκανα, τι να σου πω, shop around παντού. Τελικά μαζί με τον φίλο μου τον Τέρι και τον φίλο μου τον Μάρι την προχωρήσαμε. Τότε, τώρα τα παιδιά αυτά έχουν την 1821 Chromes. Ναι, probably know about my boys. And
κάναμε, τι να σου πω τώρα, ένα show το οποίο και αυτό ήταν πολύ πρωτοποριακό. Ναι. Πήγαμε σε πάρα πολύ ωραία μέρη και όπου πήγαμε κάναμε και κάτι extreme. Κάποια πράγματα που τα έκανα και τα θεωρώ ότι once is enough, ναι. I might not do again, you know what I mean. Τις καρχαρίες. Ναι, καρχαρίες I have no problem with. Δεν ξέρω αν θα ξανά κάνω ροντέο στον Ταύρο. Αλλά αν θέλουμε εμείς να σε δούμε, αυτό παίχτηκε σε 150 χώρες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό παίχτηκε σε 150 χώρες, παίχτηκε και Αμερική. Ναι. Παίχτηκε National Geographic σε διάφορες χώρες. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι, ήταν ένα project which I'm very proud of. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα μια συνταγή να προσπαθήσω να το κάνω εγώ στη κουζίνα. Θα σου πω κάτι το οποίο συνήθως το φτιάχνω με μεσημέρια μου. Okay. Παίρνω μια πράσινη σαλάτα ουσιαστικά, την κάνω κομμάτια με τα χέρια γιατί άμα τη βάλεις μαχαίρι κόβεις τα σίδερα κτλ. Από τη σαλάτα. Okay. Την μπλένεις, τρίνεις μέσα, παίρνω ντοματίνια, τα κόβω, τα ρίχνω μέσα, αγκουράκι, πράσινη πιπεριά γιατί η πράσινη πιπεριά μαζί με το μαϊντανό είναι λιποδιάλυση ειδικά για τον άντρα για την περιφέρεια του στη μέση. Κώστα. Το κόβεις, τα ρίχνεις μέσα. Ελαιόλαδο φρέσκο έχουμε λιέσει με την Κρήτη, οπότε το λαδάκι είναι δικό μας. Ναι. Φρέσκο λεμονάκι στημένο. Ναι. Εγώ λατρεύω τον κολιάνδρο. Okay. Οπότε κόβω, βάζω και λίγο κολιάνδρο μέσα. Ναι. Σάφος κρεμμύδι. Ναι. Και τώρα έρχεται το tricky part. Κόβω slices of ginger και το ρίχνω μου πάνω. Και μετά κάνω το εξής. Καταρχήν εγώ τρώω και λίγο spicy. Ναι. Οπότε βάζω λίγο cayenne pepper. Ωραία. I like to spice it up. Ναι. Παίρνω λίγο μπαλσάμικο. Και μετά παίρνω, γιατί αυτό λέω και την πρωτεΐνη μου, ύψιλο ψάρι, καμιά τσιπούρα, super. Την ξεκοκαλιάζω γιατί βάζω από πάνω από τη σαλάτα, την αναμειγνύω δηλαδή τη σαλάτα. Ναι. Ή παίρνω πικάνια steak, I grill it, I cut it into slight little like λουρίδες, ναι. Και το ρίχνω και αυτό στη σαλάτα. Ή το ψάρι ή το κρέας βέβαια, έτσι. Αν έχω προπόνηση το βράδυ, θα βράσω και λίγο ρύζι για να έχω τον υδατάνθρακα. Θα βάλω λίγο ρύζι μέσα. Αν δεν έχω προπόνηση το βράδυ, θα αποφύγω τον υδατάνθρακα και δεν θα βάλω ρύζι. Τέλειο γεύμα. Για μεσημέρι ή για βράδυ, both. Για βράδυ δεν θα βάλεις το ρύζι σίγουρα. Okay. Δεν είναι καλό να τρως υδατάνθρακα το βράδυ. Right. Αλλά αν το φας το μεσημέρι, θα δώσει και ένα boost και είναι υπέροχο. Και το ginger έχει μέσα, I think, διάφορα που βοηθάνε για το σώμα, σωστά, like antioxidants full, και όλα αυτά. Full. Και το coriander και η βράσινη πιπεριά. Είναι γενικά ένα healthy dish, πολύ νόστιμο, πολύ φρέσκο, πολύ καλοκαιρινό. Βασικά, εγώ νομίζω αυτό είναι ένα από τα... I love all my star foodies, αλλά νομίζω αυτό είναι το πιο healthy που έχω ακούσει, γιατί έχεις μέσα όλο το spice, όλα αυτά που μου είπες. Και για την πρωτεΐνη το ψάρι. Για μένα θα έλεγα το ψάρι for ψάρι, you make the more. Ψάρι, better, yeah, αλλά και later. Το ψάρι λόγω φάσφορ δεν είναι άλλο κάθε μέρα. Α, δεν είναι, ναι, σωστά. Άσπρο ή τι μου είπες, τσιπούρα. Άσπρο, τσιπούρα, ναι. Συνήθως τσιπούρα ή λαβράκι. Μπράβο. Κάνω και κάτι άλλο το οποίο είναι on my free day kind of thing. Ναι. Not on my free day, but if I can avoid it, I avoid it, but just for calories. Okay. Παίρνω ένα αβοκάντο μισό. Παίρνω λίγο κρεμμύδι, λίγο ελαιόλαδο, το βάζω ένα μίξο, το κάνω like guacamole kind of thing, λίγο ντομαντούλα, λίγο κρεμμυδάκι. Και τι κάνω όμως, το κάνω λίγο ελληνικό, βάζω και λίγο κατίκι και γίνεται μια ωραία κρεμμώδη υφή που με το ανακατεύσουμε τη σαλάτα μαζί με το ψαράκι, γίνεται λουκούμι. Αυτό είναι στο day off, γιατί έχει το πάχος εννοείς. Εντάξει, είναι on your day off. Το κάνει λίγο πιο βαρύ, το κάνει λίγο πιο βαρύ, λίγο. Και μεταξύ μας, αν βαριέσαι να ψήνεις τα ψάρια, μπορεί να ανοίξω και έναν τόνο, να βάλω εγώ τον τόνο. Τα σε ρώταγα αυτό, γιατί και το πέρα... It's simple, it's fast. It's simple and it works με τα ingredients, νομίζω, που μου είπες. Oh, yeah. Λοιπόν, Κώστα μου, εγώ τώρα θα πάω, θα βρεθώ μάλλον στο Καναδά, μαγικά, μετά από αυτό το διαφημιστικό break. Θα είμαι με ένα chef που θα με βοηθήσει να κάνω αυτή, θα έλεγα, δροσερή σαλάτα με ψάρι ή steak or tuna. Την είχα στο μαγαζί μου αυτή και την είχα ονομάσει Summer's Choice. Summer's Choice! Μετά από το διαφημιστικό break, Summer's Choice, συνταγή του Κώστα Sommer εδώ στο Star Foodies. Ερχόμαστε!